Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι δεν έχω να σας δείξω κάτι. Θα ήθελα κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τα 5 αγαπημένα σας κανάλια στο YouTube, είτε είναι ελληνικά είτε είναι ξένα κανάλια. Έτσι ώστε να ανταλλάξουμε στην ουσία διάφορα κανάλια, διάφορα πράγματα τα οποία βλέπει ο καθένας μας. Και έτσι ο καθένας να μπορέσει να δει και άλλα κανάλια που ίσως να μην τα έχει βρει μέχρι σήμερα, να μην τα έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα στο YouTube. Εγώ θα σας δείξω τα 5 δικά μου αγαπημένα κανάλια. Αρχικά το πρώτο έχει να κάνει με... είναι ταξιδιωτικό κανάλι περισσότερο. Ονομάζεται ο Πονομάροβ. Είναι ένα άτομο το οποίο στην ουσία ταξιδεύει, δεν έχει πάρα πολλά βίντεο, δεν έχει βγάλει πάρα πολλά βιντεάκια. Έτσι, είναι ένα άτομο το οποίο ταξιδεύει γενικότερα σε όλο τον κόσμο, περισσότερο προς την Ευρώπη και όχι μόνο. Κάνει διάφορα ταξίδια, περισσότερο ίσως να το ξέρετε κιόλας, το συγκεκριμένο κανάλι. Στα περισσότερα βιντεάκια από αυτά προσπαθεί με 100 ευρώ στην ουσία να μπορέσει να ανταπεξέλθει για τα έξοδα στο ταξίδι του. Γενικά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το μοντάζ που κάνει, ότι τα έχει συνδέσει όλα πάρα πολύ ωραία στο κανάλι του μέσα. Όποιος θέλει, το link θα υπάρχει από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, να μπει να τσεκάρει, ειδικά αν σε κάποιον αρέσουν έτσι τα ταξίδια και το αρέσει γενικότερα να παρακολουθεί. Πιστεύω ότι θα μείνει πολύ ευχαριστημένος. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα ένα δεύτερο κανάλι, αυτό είναι ελληνικό που σας είπα τώρα, το Πονομάροβ. Ένα δεύτερο κανάλι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, λέγεται Exploring with Josh. Είναι ένας, από όσο θυμάμαι, είναι από την Αμερική, ο οποίος πηγαίνει σε διάφορα μέρη τα οποία είναι στοιχειωμένα είτε είναι παρατημένα και γενικότερα μπαίνει εκεί, προσπαθεί, λέει λιγάκι την ιστορία του τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο μέρος και γενικότερα σας δείχνει πως είναι όλα αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια αφού κάποτε είχαν ζωή και πλέον δεν έχουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο κανάλι. Φυσικά αυτό είναι πιο μεγάλο σε σχέση με το προηγούμενο που σας έδειξα. Αυτό είναι 4,4 εκατομμύρια περίπου. Το άλλο είναι, κοντεύει να φτάσει στις 100.000 ο φίλος μας. Αυτός είναι ξένος, ξαναλέω, ο άλλος είναι Έλληνας. Ο τρίτος κατά σειρά, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου και θεωρώ ότι πολλοί ίσως να τον ξέρετε, ειδικά πιο μεγάλοι, δεν είναι άλλος από τον Ρέμι Γκάιλερ, ο οποίος είναι ένας τύπος, φαρσέρ είναι ο συγκεκριμένος, έτσι. Είναι μεγάλος ηλικία πλέον, δεν βγάζει, δηλαδή βγάλει πολύ πολύ σπάνια βίντεο. Είχε να βγάλει ένα χρόνο τώρα και βγάλε πριν μια εβδομάδα. Είναι ένας φαρσέρ ο οποίος θα έλεγα ότι είναι ίσως ο καλύτερος παγκοσμίως. Κάνει φοβερές φάρσες, πραγματικά είναι Γάλλος ο συγκεκριμένος. Σίγουρα τον έχετε δει στην τηλεόραση, τον έχουν βγάλει και σε ειδήσεις πολλές φορές. Οι φάρσες του έχουν μείνει στην ιστορία πραγματικά. Μπείτε αν θέλετε να δείτε και αυτόν. Αυτός είναι με ένα ακόμα πιο μεγάλο κανάλι, 7 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Ένας άλλος, ο οποίος είναι ελληνικό κανάλι, το είχα βρει τυχαία. Τον είχα βρει από την αρχή, όταν είχε πρωτοξεκινήσει και είχε 50% συνδρομητές. Είναι το κανάλι του Γιάννη, λέγεται, ο κύριος Γιάννης. Είναι μεγάλος ηλικία, είναι Έλληνας, είναι συνταξιούχος και κάνει τα βιντεάκια στο YouTube για την πλάκα του και μόνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ για το λόγο ότι δείχνει πάρα πολλούς τρόπους μπορεί κάποιος με διάφορα πραγματάκια να φτιάξει έτσι κάποια πράγματα, να επισκευάσει κάποια πράγματα ή να βρει γενικότερα διάφορες λύσεις. Ακόμα και μια βοήθεια αν θέλετε και του στείλετε μήνυμα θα σας απαντήσει, είναι σίγουρο. Κάνει κιόλας κάποιες φορές live. Μπείτε δείτε τον, αξίζει πραγματικά. Ειδικά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία και κάθεται και ασχολείται και το βλέπεις ότι του αρέσει το συγκεκριμένο πράγμα, αξίζει να τον επιβραβεύσουμε. Και ένα άλλο κανάλι, το οποίο είναι και αυτό πάλι ελληνικό, είναι το Fix It Yourself Greece που λέει. Είναι Έλληνας, ο οποίος δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είναι τεχνικός ή όχι. Δείχνει γενικότερα διάφορους τρόπους που μπορείτε να επισκευάσετε διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι, για διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και για άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχετε σκεφτεί ποτέ. Βασικά πραγματάκια τα οποία θεωρώ ότι στην καθημερινότητά μας πολλές φορές μας συμβαίνει και τρέχουμε απευθείας σε έναν τεχνικό να μας επισκευάσει. Έτσι. Οπότε μπείτε, δείτε και αυτό το κανάλι αν θέλετε. Υπάρχουν και άλλα κανάλια που σίγουρα έχω ξεχάσει, αλλά τα 5 που σίγουρα μου ήρθαν στο μυαλό απευθείας
ήταν αυτά τα οποία έχω γράψει από κάτω στην περιγραφή. Δεν έχει νόημα έτσι πως τα έχω βάλει από το 1 στο 5 ή αν είναι διαφοροποιημένα. Τα βρήκα, τα έβαλα πολύ απλά. Γράψτε και εσείς από κάτω τα 5 αγαπημένα σας ποια είναι, έτσι ώστε μπορούμε ο ένας με τον άλλο να βρούμε κανάλια τα οποία ίσως να μην τα ξέραμε και από εκεί και πέρα να τους παρακολουθούμε. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας.